Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 27χρονος ο οποίος εργαζόταν σε ναυπηγείο στο Πέραμα. Όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης αυτή τη φορά σε ιδιωτικό ναυπηγείο, στον απόϊχο της τραγωδίας πριν από μερικές ημέρες με τον τραγικό θάνατο του 47χρονου εργάτη Γιάννη Νομικού στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Συγκεκριμένα την Πέμπτη, ένας 27χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση εργασιών σε ανελκυσμένο θαλαμικό σκάφος εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στο πέραμα. Ο 27χρονος έπεσε από εκκρίωμα κατά τη διάρκεια εργασιών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ιδιωτικό νοσοκομείο έχοντα τι αισθήσει του. Σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Ναυπηγοξυλλουργών, δεν υπάρχει γιατρός εργασία σε ολόκληρο ναυπηγείο όλες τις ώρες που υπάρχουν εργασίες. Κατόπιν από την άμεση παρέμβαση του Συνδικάτου Μετάλλου και του Σωματείου Ναυπηγοξυλλουργών σταματούν οι εργασίες για την Πέμπτη.